βρίσκεται στη Βουλή, θα εξιστούν μέχρι το τέλος του χρόνου τα πρόστιμα για την ανασφάλιστη εργασία. Εκεί πρωί, η κάμερα του Α καταγράφει τους ελέγχους που κάνει η ειδική υπηρεσία ελέγχων του ΙΚΑ στο πάρκινγκ του αεροδρομίου σε οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί. Το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας, σχεδόν ένα στους δύο οδηγούς, αδήλωτος. Ο συγκεκριμένος είναι ανασφάλιστος μια εβδομάδα. Δεν έχει ειδικό βιβλίο, δεν έχει τίποτα. Αν δεν μπορώ που λέω εγώ, θα πείτε τον εργοδότη και μία εδώ να παραλάβει την έκθεση. Κάποιοι ανασφάλιστοι οδηγοί άναψαν τη μηχανή και προσπάθησαν να το σκάσουν όταν κατάλαβαν τους ελεγκτές. Περιπολικά της αστυνομίας έκλεισαν το δρόμο στους σταθμευμένους οδηγούς ταξί εδώ στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, προκειμένου οι ελεγκτές του ΙΚΑ να κάνουν τον έλεγχο των στοιχείων. Άλλοι προσπάθησαν να αλλοιώσουν τα βιβλία, να γράψουν επιτόπου το όνομά τους, να αλλάξουν την ημερομηνία πρόσληψης για να μην πληρώσουν πρόστιμο. Κάποιοι προσπάθησαν να φύγουν και τους εμπόδισε η τροχέα. Είχαν το χρόνο να κάνουν κάποιοι ανασφάλιστοι, κάποιες ατασταλίες να γράψουν εκείνη την ώρα το ειδικό βιβλίο. Οι δικαιολογίες ίδιες και το καλοκαίρι για πρώτη μέρα έλεγαν πως δούλευαν οι ανασφάλιστοι που εντόπιζαν οι ελεγκτές στις τουριστικές περιοχές. Εξυπηρέτηση σε άρρωστο συναδελφό του επικαλέστηκε ανασφάλιστος οδηγός ταξί. Έπρεπε να σας γράψει το δικό βιβλίο όμως, κύριε Μιχάλη. Σαν Κυριακή. Σαν Κυριακή, βέβαια. Και οι προσλήψεις γίνονται ηλεκτρονικά τώρα, το ξέρετε. Πού να το ξέρω εγώ, κύριε, με εξυπηρέτησε, θα έκανα πελάτη και έμεινα μέσα, τίποτα παραπάνω. Τη συνδρομή της αστυνομίας ζήτησαν κάποιες φορές οι ελεγκτές. Ελάτε λίγο έξω, παρακαλώ, κύριε. Πώς δεν έχετε είπαμε, πέρατε με την ειδική άδεια. Δεν έχω τίποτα μαζί μου, για τα φλέτα και ειδικέ άδειε. Και πώς θα ξέρουμε ότι είστε εσείς. Να διαφέρω. Κύριε Νίκο, ο κύριος δεν έχει στοιχεία τίποτα. Δεν έχει άδεια, δεν έχει τίποτα. Το θέμα είναι πώς θα πιστέψουμε ότι είναι ο κύριος. Βάγαμε διασταύρωση στοιχείων από την ασφάλεια. Ναι. Από τα 170 ταξί που έλεγξαν οι ελεγκτές του ΙΚΑ, οι 100 ήταν ιδιοκτήτες και οι 70 ήταν οδηγοί. Από τους 70 οδηγούς, οι 30 ήταν ανασφάλιστοι. Ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας πάνω από 40%. Ανασφάλιστοι και για ένα κομμάτι ψωμί δουλεύουν σήμερα πολλοί οδηγοί ταξί. Είναι από τα γραφεία νοικιάσεων και όχι από τους ιδιοκτήτες. Όποιος δεν έχει εργασία πηγαίνει εκεί, άρον-άρον, παίρνει ένα ταξί και βγαίνει για δουλειά. Την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας παρουσιάζει στοιχεία για μείωση του αριθμού των ανασφάλιστων στο 9%, οι έλεγχοι του ΙΚΑ αποδεικνύουν ότι η μαύρη εργασία δυστυχώς ζει και βασιλεύει. Ένα ποσοστό 40% υπάρχει ακόμα σε ανασφάλιστη εργασία. Αλλά χρειαζόμαστε επάνδρωση σαν υπηρεσία, παραπάνω προσωπικό. Όταν είσαι μια υπηρεσία η οποία δεν έχει ούτε καν υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Έχουμε δυσκέρειες.